στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Υγείας σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 κατά την περίοδο από 18/4/2020 έως 20 Απριλίου 2020, που είχε ανακοινώσει χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Αναλυτικά, ειδικώς για το χρονικό διάστημα από το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59, στα πρόσωπα που παραβιάζουν με τη χρήση οχήματος τις διατάξεις της ΥΠΑΡ. Δέλτα πρώτα, γάμα, πικ, 20.036/22/3,2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη. Υγείας και Εσωτερικών επιβολή του μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, Β986. Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται με απλή πράξη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. Α. Στον οδηγό του οχήματος διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ και στον τυχόν συνοδηγό, καθώς και άλλο επιβάτη αυτού διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση, καθώς και Β. Το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας με τις κρατικές πινακίδες του οχήματος για 60 ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. Ειδικώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η μετακίνηση της ΠΕΡ, ΕΕ, της ΠΑΡ. 2 του πρώτου άρθρου της ΥΠΑΡ, Δέλτα πρώτα, γάμα, πικ, 20.036/22/3,2020 κοινής υπουργικής απόφασης επιτρέπεται μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη, χωρίς να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της ΠΑΡ. 5 του πρώτου άρθρου της ίδιας απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΑΡ. 4 του άρθρου μόνου της ΥΠΑΡ, 20.797/26/3,2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη. Υγείας και Εσωτερικών, δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος ή τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.